Η ρευματολόγος Χρυσούλα Ηλίου μιλά στο Top Channel για το πώς θα πρέπει οι ρευματοπαθείς να προστατευτούν από τον κορονοϊό. Ας την ακούσουμε. Λόγω του ότι παρακολουθώ άτομα με αυτοάνωθους νοσήματα και ανοσοτροποιητική αγωγή, λαμβάνουν δηλαδή ανοσοτροποιητική αγωγή, θα ήθελα να τονίσω και επειδή δέχομαι πολύ συχνά ερωτήματα από τους ασθενείς μου, ότι είναι περισσότερο ευπαθείς από το γενικό πληθυσμό. Αυτό με ρωτάνε, αν είναι ευπαθείς, αν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Παρ' όλα αυτά, στις ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες ανήκουν τα άτομα με προσβολή του αναπνευστικού συστήματος, με αυτοάνωσα νοσήματα δηλαδή, και προσβολή του αναπνευστικού, με πνευμονική ίνωση και έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Αυτά τα άτομα με προσβολή του αναπνευστικού θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά ως προς την επαφή με άλλα άτομα. Αυτά είναι οι ευπαθείς ομάδες. Όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς τηρούν τους γενικούς κανόνες αντισηψίας, αποφυγής συνωστισμού και γενικά της ατομικής υγιεινής. Σε ό,τι αφορά τώρα στην αγωγή που λαμβάνουν, την ανοσοτροποποιητική αγωγή, δεν συνιστάται από την Πανελλήνια Ρευματολογική Εταιρεία μέχρι στιγμής διακοπή της αγωγής, παρά μόνο με την εμφάνιση πρώτων συμπτωμάτων όπως είναι βήχας, εμπύρετο, καταρροή κτλ. Γενικότερα πρέπει όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί και να προστατεύσουμε και τους πάσχοντες και γενικά να είναι ο κόσμος σε επαγρύπνηση, μιας και η πανδημία πλέον μας έχει χτυπήσει την πόρτα.